Την προβολή και αξιοποίηση ενός αρχαίου μονοπατιού που ένωνε τις Μυκήνες με την Προσύμνη είχε ως στόχο ο Μυκηναϊκός Δρόμος που πραγματοποιήθηκε και φέτος. Το πρόγραμμα περιέλαμβανε τρέξιμο, πεζοπορία και διαδρομή με άλογα. Ήταν ωραία διαδρομή σήμερα. Είδαμε αρχαία μνημεία. Και είναι πολύ καλό να διοργανώνονται αυτά. Χρόνο μας ξανά θα τρέξω κιόλας. Δεν έχεις ξανά πάλι μέσα στο δρόμο. Όχι, πρώτη φορά. Η διαδρομή ήταν υπέροχη. Πρώτη φορά ήταν που κάνω αυτό το δρόμο. Αλλά άξιζε τον κόπο. Έτσι. Πολλά αρωματικά φυτά, πλήθος βλάστης στο δρόμο. Πανίδα, χλωρίδα, ένα υπέροχο πράγμα. Και τώρα η όαση τώρα της φυσικής πηγής σου δίνει, σε αποζημιώνει για την όλο κόπο. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία που δεν είχα ξαναέρθει. Τα άκουγα 4-5 χρόνια, αλλά δεν έρχομαι. Σήμερα όμως αποφασίσαμε τη γυναίκα μου να έρθουμε. Χάρηκα που η συμμετοχή ήταν πολύ, πολύ καλή, πολύ καλή, όχι καλή, αλλά εντάξει, 150 άτομα δεν ήταν, κόστα. Και του χρόνου να είμαστε καλά με υγεία. Κάνω έκκληση στους αργολιδείς όλους, γενικά στον κόσμο, φίλους, συγγενείς, σε όλο τον κόσμο να βγουν έξω, στην εξοχή να περπατάνε, να τρέχουν και το χειμώνα να κολυμπάνε. Δεν είναι δύσκολο ούτε να κολυμπάνε το χειμώνα, ούτε να τρέχουν να παίρνουν μέρος στους δρόμους, όπως είναι Μυκήνες Άργος 21 χιλιόμετρα, όπως είναι το Αρδάμι Νάφλιον 16 χιλιόμετρα. Όλα αυτά είναι εύκολα, όπως τα κάνω εγώ, είναι και άλλοι δυνατότεροι, μπορούν να τα κάνουν και καλύτερα. Αυτό πρέπει να κάνουν. Μετά έχει οξυγόνο. Αισθάνηκα μεγάλο οξυγόνο στο βουνό που περάσαμε και έλαβα δύναμη. Και προχώρησα και πολύ κάτω. Χάσαμε τη στροφή εδώ και πήγαμε κάτω με τον Κώστα τον Καλούση, τέλος πάντων. Αυτό ο κόσμος πρέπει να βγει έξω, να φύγουν από τους κλειστούς χώρους. Και το χειμώνα που κλείνονται μέσα στους κλειστούς χώρους πρέπει να βγουν έξω οι άνθρωποι. Η διαδρομή, από ό,τι είδες, είναι πανέμορφη. Εκτιμώ ότι καλό είναι να κάνουμε κάτι παραπάνω από τα καθιερωμένα, καφέ και ποτό, το περπάτημα, η κολύμβηση. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα ωφέλιμα για την ψυχή και το σώμα των ανθρώπων. Ο πλούτος της περιοχής μας είναι ακριβώς ότι συνδυάζει τη φύση με την ιστορία. Κάθε πέτρα που θα σηκώσει στην περιοχή μας, πίσω της κρύβονται δεκάδες χιλιάδες χρόνια ιστορίας. Και αυτός ο μοναδικός συνδυασμός της φύσης και της ιστορίας είναι που κάνει ελκυστικό τον τόπο μας, τον έκανε στην αρχαιότητα και εξακολουθεί και τον κάνει ακόμα και σήμερα. Και αυτό είναι και το μέλλον του. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, ότι ο βασικός μας πλούτος είναι η ιστορία μας, ο πολιτισμός μας. Ο Μυκηναϊκός Δρόμος, αγώνας δρόμου, είναι μια πρωτοβουλία των φίλων Μυκηνών και Μυκηλαϊκού πολιτισμού, έτσι. Ναι, ήταν μια πρωτοβουλία, την οποία είχαν ξεκινήσει οι φίλοι του Πολιτιστικού Συλλόγου της Προσύμνης εδώ και 20 χρόνια. Πέρασε σε διάφορες φάσεις, τα τελευταία 4 χρόνια τον οργανώνουμε με τους μαραθωνοδρόμους δρομής. Εγώ ανήκω στους φίλους των Μυκηνών και του Μυκηναϊκού πολιτισμού, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, το τοπικό διαμέρισμα της Προσύμνης και τον Δήμο Άργους Μυκηνών. Είναι ένας δρόμος για να γνωρίσει και ο κόσμος που δεν έλαβε μέρος, έτσι, που είχαν χαράξει οι Μυκηναίοι για να μετακινηθούν. Ναι, περπατάμε στα βήματα του βασιλιά Αγαμέμνονα και της βασίλισσας Κλειδεμίστρας. Αυτό είναι η κυριολεξία. Είναι δρόμοι τους οποίους χρησιμοποιούσαν επί εκατοντάδες χρόνια οι Μυκηναίοι για να μεταφέρουν εμπορεύματα, αγαθά, ιδέες, να επικοινωνούν με όλο τον κόσμο. Και οι Μυκηναίοι ήταν πολύ, πολύ ταξιδευμένοι. Ταξιδεύαν σε όλη τη Μεσόγειο και όχι μόνο. Σήμερα έχουμε βρει στοιχεία που πλέον ξέρουμε ότι ταξιδεύανε, είχαν φτάσει και μέχρι την Αμερική. Και στο μέλλον αυτό πιστεύουμε ότι θα γίνει ιστορία, όπως έγινε ιστορία και ήδη στις Μυκήνες. Από το χώρο του μύθου πέρασε στο χώρο της ιστορίας. Η μύθη ελληνική δεν είναι παραμύθια, κοσκινοσκουφίσεις ή ο παπουτσωμένος δράκος. Είναι πραγματικότητα, είναι η ζωντανή πραγματικότητα εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων ιστορίας, προφορικής ιστορίας του τόπου μας. Ένα παράπονο θέλω να εκφράσω, το ότι τρέξανε πάνω από 100 αθλητές και δεν έχουν λεωφορείο να φύγουν. Εμείς, σαν Σύλλογος Μαραθώνων Δρόμων, προσπαθούμε κάθε χρόνο να κάνουμε τον αγώνα αυτό μαζί με τον Δήμο Άργους, αλλά ο Δήμος Άργους δυστυχώς για μια φορά ακόμη δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. Το λέω αυτό με πίκρα, γιατί μόνο με την οικονομική βοήθεια δεν γίνεται τίποτα. Ο Δήμος λοιπόν μας βοηθάει οικονομικά, αλλά εμείς θέλουμε και μια άλλη συμπαράσταση. Είναι δυνατόν να πυραμίδουμε στους κόσμους εδώ και να μην έχει ένα λεωφορείο να μας πάει στον τόπο της εκκίνησης? Κρίμα είναι, παιδιά. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους αθλητές που συμμετείχανε για μια φορά ακόμη, που είναι μια ειδική διαδρομή αυτή. Έτσι, είναι ειδική διαδρομή η οποία γίνεται κάθε χρόνο. Είχαμε από τις κοινότητες
κάνει μεταξύ Μυκηνών, κοινότητας Μυκηνών Προσύμνης, και τώρα το διαδρομή λοιπόν μέσω Δήμου. Λοιπόν, ευχαριστούμε τους αθλητές, τώρα θα ακολουθήσουν οι απονομές. Η διαδρομή ήταν λίγο περίεργη γιατί είχε λιθάρια, πέτρες δηλαδή, ήταν λίγο δύσκολη, αλλά το συνηθίσαμε στην αρχή και πήγαμε καλά. Δεύτερο, Λάχο Γιώργο. Σύλλογο Μαθαδόμα Γολίδα και οι δύο. Τρίτο, Σταυρόπλο Ιωάννη, πω εσεί του προσήκη τη δική ομάδα. Λοιπόν, το Πελιές, πρώτη, και δεύτερη Γεωργία. Εγώ με, το συλλόγο. Μα το δρόμο Ρονάλ. Έλα, έλα, Δημήτρη. Δημήτρη, έλα. Ποταμία στο συλλόγο μας, παιδιά. Και ένα μπουζάκι για το Δαγκρέ. Δεύτερη. Παπα-Νικολάου Μαραβάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπρούχερς. Τα χρόνια μου ακριβώς έχω γεννηθεί. Έχω γεννηθεί 1/1/1932. Θα τα καλωσορίσεις. Ευχαριστώ.